Τα επιφυλακτικά χαμόγελα από τη μείωση των εισαγωγών τις τελευταίες ημέρες στην Αττική επισκιάστηκαν από τη νέα έκρηξη των διασωληνωμένων, γεγονός που δείχνει ότι η αποκλιμάκωση στις εντατικές ακόμη αργεί. Θα αυξηθεί ακόμα λίγο παραπάνω, μπορεί να φτάσουμε στους 760, περίπου 750-760, μέχρι το τέλος του μήνα. Μέχρι και πριν από μερικές ώρες, δεκάδες ασθενείς κορονοϊού και άλλων νοσημάτων βρίσκονταν στη λίστα αναμονής του ΕΚΑΒ για ένα κρεβάτι εντατικής. Μοναδική αχτίδα αισιοδοξία στο γεγονός ότι για τρίτη συνεχόμενη μέρα οι εισαγωγές ήταν κάτω από 200. Το Σάββατο καταγράφηκαν 153 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της Αττικής και η πίεση παραμένει μεγάλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Λαϊκό ολοκλήρωσε την εφημερία του δίχως διαθέσιμο κρεβάτι, ενώ Γεννηματάς και Τζάνιο ξεκίνησαν την εφημερία τους με 100% πληρότητα στην εντατική. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα συνεχίσουν να είναι πολύ άσχημες, θα έχουν σκαμπανεβάσματα, μπορεί να ανέβουν οι καθημερινοί θάνατοι ακόμα περισσότερο. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη η πληρότητα της Meth COVID αγγίζει το 80% και μάλιστα το νοσοκομείο Παπαγεωργίου ολοκλήρωσε την εφημερία του με 18 ασθενείς στα 18 κρεβάτια της εντατικής. Θα έλεγα ότι δεν έχουμε φτάσει στο κόκκινο, αλλά δεν απέχουμε πολύ αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός των κρουσμάτων. Αντίστοιχη κατάσταση και στα νοσοκομεία των υπόλοιπων επιβαρημένων περιοχών. Στην Πάτρα υπάρχουν μόλις δύο διαθέσιμες ελεύθερες κλίνες ΜΕΘ για κορονοϊό. Μία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και μία στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Οι νοσηλευόμενοι σε απλές κλινικές συνολικά στην περιοχή φτάνουν τους 181. Στην Κοζάνη, που επανήλθε την Παρασκευή στο βαθύ κόκκινο με 520 ενεργά κρούσματα, οι άδειες κλίνες έχουν στερέψει. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 43 άτομα για 45 κλίνες. Υπάρχουν δύο κλίνες σκενές. Επιπρόσθετα μέτρα αποφασίστηκαν και για την Μπέλα, όπου στο νοσοκομείο των Γεννητσών κατηλημένα είναι και τα 6 κρεβάτια εντατικής.